Και για έναν περίεργο λόγο μιλάμε, τα βρίσκουμε, αγαπιόμαστε. Και είναι ωραίο αυτό να συμβαίνει με ανθρώπους που δεν είμαστε ίδιοι, που δεν ταυτιζόμαστε σε πράγματα. Δεν έχουμε κοινά. Εκτός από τα επαγγελματικά, έχουμε πράγματα να μοιάζουμε. Ναι, σαφώς. Κάτι αιρετικό λίγο σε αυτό. Ναι, όλο. Και το αιρετικό, αλλά και το. Πάντως, σαν στάση ζωής δεν ταιριάζουμε πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές μου βάζεις χέρι, θυμάμαι, να μου λες ότι δεν έχεις κάνει μία φωτογράφηση. Δεν είσαι έξαλλη που δεν. Μία συνέντευξη, κάτι. Ναι. Μία. Δεν κάνεις μία εκπομπή να κάνεις εσύ συνεντεύξεις. Πόσα χρόνια στο λέω. Εντάξει. Τώρα καλώς ήρθες να σου κάνω τη συνέντευξη. Τι θα λέμε. Διάφορες τηλεοπτικές. Μου φαίνεται πολύ εξαιρετικό τρακ μαζί σου. Διάφορα ψέματα. Διότι αυτά που θα ήθελα να ρωτήσω για σένα δεν μπορώ να τα ρωτήσω. Είναι πολύ προσωπικά. Όμως εντάξει, τα γνωρίζω. Χριστινάκη Γλυκό, είσαι ένα κορίτσι το οποίο χρόνια στην πιάτσα της δημοσιογραφίας, στην πιάτσα την show-bizo celebrity κατάσταση, μέσα στην απόλυτη show-bizilla, και ενώ είσαι ένα κορίτσι που όλοι νομίζουμε ότι είσαι της χλίδας, του celebrityού, του πολύ γκοσιπιού, ούτε μία σχέση έχεις με αυτό στην προσωπική σου ζωή. Πώς το κάνεις αυτό, ρε φίλη? Νομίζω γι' αυτό το κάνω και αντέχω. Ήμουνα πάντα παρατηρητής. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Δεν ξέρω καν πώς μπήκα σε αυτό το πράγμα. Στο κοσμικό. Ναι, μπήκα σαν... και ξέρεις, κανείς δεν με θεωρεί δική του. Δηλαδή, οι κοσμικοί, ξέρω εγώ, δεν με θεωρούν ότι είμαι κοσμική. Εγώ δεν είμαι καλεσμένη πουθενά, ούτε σε γάμους κοσμικούς δεν με καλούν πια. Α, δεν πα σε κοσμική λίγη. Ποτέ γάμου. Και δεν με καλούν πια. Δηλαδή, δεν ήμουν. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λέγαμε για το showbiz λίκη της χώρας. Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ακούσουμε από σένα. Ναι. Τι είναι αυτό που γουστάρεις από αυτά που συμβαίνει γύρω μας σήμερα και τι δεν γουστάρεις. Γουστάρω αυτό που κάνουμε τώρα, ότι είμαι με έναν έξυπνο άνθρωπο απέναντί μου που δεν έχει ακουστικό και ερωτήσεις υπαγορευμένες ή δεν είναι φιναλίστ, ξέρω εγώ, από κάπου. Και κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Και νομίζω ότι αυτό λείπει από την τηλεόραση. Δηλαδή, άνθρωποι... αυτό είναι το απαραίτητο που πρέπει να το πεις γιατί είσαι φίλη μου και όχι, δεν το λέω γιατί είμαι φίλη σου καθόλου. Και εγώ πιστεύω ότι έχεις μεγάλο χάρισμα στις συνεντεύξεις, το έχω ξαναπεί. Αλλά αυτό είναι που χρειάζεται. Χρειάζεται ανθρώπους που δεν το κάνουν γιατί είναι φιλόδοξοι ή μας κατσικώνονται με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω με τι επιμονή πια γίνεται αυτό το πράγμα ή κερδίζουν υπάρχουν κάποιο αγώνα. Υπάρχουν πρόσωπα δηλαδή στην ελληνική πιάτσα, στην τηλεοπτική πιάτσα ίσως, τα οποία πιστεύεις ότι έχουν κατσικωθεί? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν λύσα με την τηλεόραση και στο τέλος τα καταφέρνουν λόγω αυτής της εποχής που είναι όλα, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ένα πραγματικό χάρισμα. Ούτε βέβαια, η φιλοδοξία από... είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, δεν φιλοδοξία είναι και αυτά είναι για δικά τους. Αλλά σου λέω ότι παλιά η τηλεόραση υπήρχε ένα επίπεδο. Επίπεδο δηλαδή, όχι να είσαι ωραίος για τα καλλιστεία ή να βγαίνεις με μίνι. Υπήρχε να έχεις ωραία φωνή, άρθρωση, μόρφωση. Να ξέρεις ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου ποιος είναι και να μπορείς να τον ακούσεις και να τον κοιτάς στα μάτια χωρίς να έχεις ένα ακουστικό ή να είσαι χαμένος ή να γυρνάς τα χαρτιά ή να έρχεσαι τελευταία στιγμή και να βάφεσαι για να κάνεις την ωραία ή τον ωραίο. Δηλαδή και αυτό το πράγμα το εισπράττουνε με χαμηλή τηλεθέαση. Ο κόσμος έχει κουραστεί πια. Και αλλά από τα γενικά παιχνίδια... η τηλεόραση δεν είναι το οποίο μετά το ίντερνετ έχει φάει και αυτό τη κατεβασιά του. Ναι, αλλά έξω γιατί δεν έχει φάει... γιατί δηλαδή, δεν πάει η ελληνική άσχημα. Τηλεόραση σύγχρονη ναι. Δεν σε βρίσκει σε ένα σύμφωνη. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τόσο. Όχι. Η τηλεόραση ασχολείται με την τηλεόραση. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν εκπομπές που ένας κρίνει τον άλλον, έχουν συμπάθειες, κάθονται και τσακώνουν το ένα κανάλι με το άλλο, ποιος αγαπάει τον άλλον. Νομίζουν ότι όλος ο κόσμος γυρνάει στο δικό τους τον κόσμο, βγαίνουν έξω και δεν πάνε να δούνε τίποτα. Περιμένουν και έρχονται καλεσμένοι και τους κοιτάνε λες και έρχονται από το δεν ξέρω εγώ τι. Παίρνουν ηθοποιούς, τους κάνουν παρουσιαστές, παίρνουν, ξέρω εγώ. Είναι άλλα ντάλα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πια μόνο κάτω θα πηγαίνει. Και μετά σου λέει, α, αυτός λέει πουλάει, πάει καλά διαφημιστικά. Τι, δηλαδή πουλάς μασαζοκαλτσών. Δεν βλέπω καμία διαφήμιση. Δηλαδή τι λεφτά βγάζουν. Οι διαφημίσεις πια είναι για γέλια στη τηλεόραση. Άρα αυτά τα πρόσωπα τι πουλάνε και σε ποιον. Όσο πιο χαμηλό λοιπόν είναι το επίπεδο, τόσο πιο χάλια θα είναι όλα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Άρα δεν μπορώ να σου κρίνω και να σου πω μ' αρέσει η εκπομπή του τάδε ή δεν μ' αρέσει η εκπομπή του τάδε. Δεν το ζήτησα. Α. Και μπαίνω και σε μια κρίση αυτή τη στιγμή να σου πω ότι είναι αντιτηλεοπτικό αυτό που κάνω. Μιλάμε για την τηλεόραση πάρα πολύ αφηρημένα και θεωρητικά. Ναι. Ενώ θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε
Και λέει η αρχισυντάκτρια που είναι σκυλή του πολέμου και τηλεοπτικό σκουλίκι, όπως όλοι μας δηλαδή. Μου λέει, όντως είναι αντιτηλεοπτικό αυτό που κάνεις, γιατί θα προτιμούσα να αρχίσω να βάζω τίτλους, τύπου, πες που εννοώ, καλημερούδια. Ναι. Αυτό. Τα κλασικά. Πείτε μου τους τίτλους, δεν τους θυμάμαι των εκπομπών. Τάδε εκπομπή, να αρχίσει να μου λες για έναν τι βαθμό βάζεις. Να πω εγώ αυτό το βαθμό, ναι. Να τον πάρει το site αύριο. Εμείς να έχουμε πει χιλιάδες πράγματα, να βγει η πιο μεγάλη χαζομάρα από αυτό που είπαμε, έτσι, να απομονωθεί αυτό το πράγμα και ο κόσμος να μην βλέπει και την εκπομπή που εμείς είπαμε. Δηλαδή να μην τον ενδιαφέρει. Κοίταξε, αυτό είναι εύκολο. Ναι. Και είναι και κάτι το οποίο φέρνει και τηλεθέαση. Φέρνει. Ναι, βέβαια. Αν αυτή τη στιγμή είχαμε σπλίτ την οθόνη και σου έβαζα δίπλα την Ελένη Μενεγάκη, την Ντορέτα Παπαδημητρίου, τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον. Παίρνω ανθρώπους από όλη την πιάτσα. Και κάναμε καλυστία. Την Τατιάνα Στεφανίδου. Όχι, και με ερώταγα τη γνώμη σου για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Θα πούλαγε πολύ περισσότερο από αυτό που κάνουμε τώρα. Όχι ότι δεν γουστάρω να πουλάω. Αγαπώ όταν είμαι τηλεθέαση. Είμαι αρρωστάκι άλλωστε. Και φέτος κάνω και μεγάλο κουπί σε αυτή την εκπομπή, γιατί είμαστε ένα μικρό κανάλι, το οποίο τώρα αρχίζει να γίνεται μεγάλο και μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό. Γιατί ξέρεις, δεν έχεις την ευκολία του μεγάλου σταθμού που έχεις ήδη μια δυναμική ο σταθμός και λες: OK, πάω κι εγώ να βάλω το δικό μου να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Εδώ είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Θα μπορούσα να το κάνω με ευκολία. Δεν το κάνω γιατί είμαι καλός άνθρωπος, ότι δεν σε ρωτάω αυτό. Είναι γιατί είναι το είδος αυτό που εγώ προσωπικά το απεχθάνομαι. Δηλαδή το να κριτικάρεις έναν τους ανθρώπους ξεχωριστά. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ούτε κριτική μπορείς να κάνεις απόλυτη για τον κάθε άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ άσχημο να κρίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο βρίσκονται στη τηλεόραση. Δεν νομίζω εγώ ότι βρίσκεται κανείς τυχαία στη δουλειά του. Καθόλου τυχαία. Και δεν είμαστε κι εμείς τίποτα σπουδαίο για να κρίνουμε κάτι. Κρίνουμε γενικά. Κανένας άνθρωπος δεν βρίσκεται σε καμία δουλειά τυχαία. Και αυτό που λες για την τηλεθέαση, και αυτό πάλι σχετικό είναι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που έχει AGB κουτί. Κανέναν. Κανέναν. Και πολλές φορές έχω πάει σε μια εκπομπή που δεν κάνει τηλεθέαση και τη λείπει όλος ο κόσμος. Άρα και αυτό νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το έχω ακριβώς. Και δεν καταλαβαίνω και αυτό με το λεπτό. Δηλαδή, ο άλλος τι είναι που έχει. Είναι ένα τρελό. Και παίρνουμε πάλι στο τρυπάκι αλλάζει. Τώρα ξαφνικά να μιλάμε για τα εσωτερικά. Ναι, εγώ πέρσι επειδή κοιτούσα πάρα πολύ τηλεθέαση στο πρωινό, με μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω δουλειάς. Και έλεγα, εξηγήστε μου, ρε παιδί μου, είναι ένας, έχει AGB σπίτι του αυτό το πράγμα. Και πού ξέρει ότι ο άλλος έχει καλύτερο κατάλαβε. Ξέρεις γιατί έμπαινε σε αυτή την κρίση και σε αυτή την κρίνια. Γιατί μπορεί να ήθελες ψηλότερα νούμερα. Όχι, το κοιτούσα. Πάλι σαν παρατήρηση. Ξέρεις πότε γκρινιάζουμε, όταν δεν κάνουμε ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Όταν κάνουμε νούμερα τηλεθέασης, αποδεχόμαστε τις μετρήσεις, μια χαρά, και κάνουμε το παπί και λέμε.